Καλησπέρα σας, είμαι η Θάλια, founder του Clear Mind Pro και στο σημερινό μας βίντεο θα συζητήσουμε για τις ευθύνες των γονέων στον αθλητισμό. Το θέμα των γονέων γενικότερα είναι ένα φλέγον και μείζον θέμα στον αθλητισμό, να απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, αθλητές, προπονητές αλλά και γονείς, κυρίως για το ποια θα πρέπει να είναι η ιδανική εμπλοκή των γονέων στον αθλητισμό. Πολλές φορές έχουμε το θετικό και τον αρνητικό ρόλο των γονέων στον αθλητισμό και έτσι αποφάσισα να κάνω αυτό το βίντεο για να δώσω έτσι κάποιες πρακτικές συμβουλές στους γονείς για το ποιος θα πρέπει να είναι ο ιδανικός τους ρόλος. Λοιπόν, ιδανικά οι γονείς θα πρέπει να έχουν το ρόλο του μεταφορέα, να περνούν και να φέρνουν τα παιδιά προς και από το γήπεδο. Θα πρέπει ή το χρόνο ενασχόλησης των αθλητών, θα πρέπει σίγουρα να ασχολούνται με το κομμάτι της διατροφής, διότι βλέπω πολύ συχνά ότι πολλοί γονείς δεν δίνουν σημασία στο κομμάτι της διατροφής των αθλητών τους. Οπότε οι αθλητές δεν τρέφονται και σωστά, οπότε αυτό σίγουρα επηρεάζει άμεσα την απόδοση. Είναι πολύ σημαντικό οι γονείς να φροντίζουν το κομμάτι της διατροφής. Θα πρέπει επίσης, λογικό είναι να ενθαρρύνουν τους αθλητές και να αποφεύγουν την κριτική. Δυστυχώς πολλοί γονείς και πριν και μετά τον αγώνα θα προσπαθήσουν να δώσουν να κάνουν κριτική ή να δώσουν κάποια σχόλια στους αθλητές για την απόδοσή τους ή πώς περιμένουν να είναι η απόδοσή τους. Και αυτό σίγουρα βάζει πίεση στους αθλητές και πολλές φορές είναι και ο κύριος λόγος που βλέπουμε οι αθλητές να εγκαταλείπουν από τον αθλητισμό, διότι νιώθουν υπερβολική πίεση από τους γονείς τους και δεν μπορούν να τη διαχειριστούν. Οπότε το κομμάτι της ανατροφοδότησης ανήκει αποκλειστικά στον προπονητή. Ο προπονητής θα εξηγήσει και θα πει στον αθλητή το ποιο θα είναι το πλάνο, τι περιμένει από αυτόν και τι πήγε καλά ή τι δεν πήγε καλά στην απόδοση. Οπότε οι γονείς δεν είναι προπονητές, δεν έχουν σπουδάσει προπονητική για να μπορούν να δώσουν feedback ανατροφοδότηση στους αθλητές. Και είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουν γιατί δυστυχώς πολλές φορές δεν το καταλαβαίνουν οι γονείς και άθελα τους ενδεχομένως προκαλούν πολύ πίεση στους αθλητές με το να τους δίνουν, να τους κάνουν σχόλια. Εννοείται θέλουν ενθάρρυνση, υποστήριξη οι αθλητές, θα πρέπει να αποτελούν το καλό παράδειγμα. Τι εννοώ, βλέπουμε πολλές φορές γονείς που είναι στις κερκίδες είτε τσακώνονται μεταξύ τους, είτε φωνάζουν, είτε βρίζουν και δεν αποτελούν το σωστό παράδειγμα. Και είναι κάτι που θέλουμε να είναι ως παράδειγμα προς αποφυγή. Δηλαδή, να βλέπουμε γονείς που να χειροκροτούν, να μην φωνάζουν πίσω από τους πάγκους, να μην συμπληρώνουν τον προπονητή και να δίνουν τον καλό παράδειγμα. Γενικότερα, το τι λέω στους γονείς είναι ότι πρέπει να σεβόνται τα όρια που θέτουν οι αθλητές. Δηλαδή, σίγουρα, αν ο αθλητής δεν θέλει να πάτε στην προπόνηση να τους δείτε, δεν θα πρέπει να πάτε. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να σεβόμαστε τα όρια που βάζουν οι αθλητές και να μην τα καταπατούμε, διότι και αυτό θα τους προκαλέσει πίεση και ίσως να είναι και ένας από τους παράγοντες που θα επιλέξουν να σταματήσουν αυτό που κάνουν. Άρα, έτσι συνοψίζοντας, είναι σημαντικό οι γονείς να αποτελούν, να έχουν θετικό ρόλο, να ενθαρρύνουν τους αθλητές, να τους δίνουν αυτοπεποίθηση και να μην τους βάζουν πίεση, γιατί η πίεση τους αγχώνει, κάνοντας τους κριτική ή δίνοντας τους κάποιες οδηγίες, γιατί ξέχασα να πω ότι οι οδηγίες αυτές μπορεί ενδεχομένως να συγχύσουν τους αθλητές, ιδιαίτερα τους μικρούς αθλητές, διότι οι μικροί αθλητές θα συγχυστούν ποιο θα ακούσω, τον πατέρα μου, τη μητέρα μου ή τον προπονητή. Άρα αυτό από μόνο του θα τους προκαλέσει πάρα πολύ πίεση την οποία δεν θα ξέρουν να διαχειριστούν και ενδεχομένως πάλι είναι και ένας από τους κυριότερους λόγους που θα επιλέξουν να σταματήσουν. Οπότε είναι σημαντικό να αφήσουμε ελεύθερα τα παιδιά να απολαύσουν, να περάσουν καλά σε αυτό το ταξίδι του αθλητισμού και έτσι και αλλιώς είναι κάτι που θα πω στο επόμενο μου βίντεο. Μέχρι την ηλικία των 14 οι αθλητές είναι απαραίτητο να περνούν καλά, να το απολαμβάνουν, να είναι χαρούμενοι. Βέβαια την απόλαυση τη χρειαζόμαστε είτε είμαστε 14 είτε είμαστε 24. Χρειάζεται σε όλες τις ηλικίες ο αθλητής να περνά καλά και να απολαμβάνει αυτό που κάνει. Βλέπουμε
πολύ συχνά αθλητές που όταν πάβουν να είναι χαρούμενοι και να το απολαμβάνουν, ότι σταματούν. Άρα, έχουμε το κομμάτι της ευθάρρυνσης, της διατροφής, με οι γονείς που πρέπει να αποτελούν το, να, τους, να βοηθούν τους αθλητές με το μεταφορικό. Σεβόμαστε τα όρια, δεν βάζουμε πίεση και έτσι θα έχουμε χαρούμενους αθλητές και σίγουρα με καλύτερη απόδοση. Αυτά είναι έτσι μερικά tips και συμβουλές προς τους γονείς και σίγουρα στο επόμενο βίντεο θα ακούσετε και άλλα. Καλή συνέχεια!